Θα πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο είμαστε παρατηρητές του φαινομένου όλοι. Σε όλη την επικράτεια, σε όλη την Κύπρο. Δεν περνάει ημέρα που να μην ακούσουμε πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, στη διάρκεια της ημέρας, μεσημέρι, βράδυ, ξημερώματα. Και να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό, αν μπορεί να αποτραπεί όλο αυτό, αν υπάρχει νομοθεσία για την ιστορία αυτή με τα βεγγαλικά. Και έτσι επιλέξαμε να κουβεντιάσουμε με ένα βουλευτή ο οποίος είχε πάρα πολλά χρόνια στο Κοινοβούλιο και πρόεδρο των Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών, τον Γιώργο τον Περδίκη. Να δούμε λοιπόν γιατί, τι ισχύει με την νομοθεσία. Αγαπητέ μου Γιώργο Περδίκη, καλή σου μέρα. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Εμείς δεν σε ξεχνάμε, είτε είσαι πρόεδρος, είτε αντιπρόεδρος, είτε είσαι στο παρασκήνιο. Εμείς πάντα θα σε θέλουμε στην παρέα μας. Λοιπόν, εκ των παλαιότερων βουλευτών, και θέλω να μου λύσεις μια απορία. Υπάρχει νομοθεσία για τα βεγγαλικά, τη χρήση τους? Ή όποιος θέλει παίρνει πέντε πράγματα και τα μολάει στον αέρα και τρομοκρατεί τον πλανήτη? Υπάρχει νομοθεσία για τη διαχείριση εκρηκτικών υλών και αυτά τα βεγγαλικά, τα πυροτεχνήματα, εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία, στην κατηγορία των εκρηκτικών υλών. Ναι. Από τον καιρό της αποικιοκρατίας ισχύει αυτή η νομοθεσία, πριν από το 1958. Η έρευνα μου έφτασε μέχρι το 1958, μπορεί και πιο παλιά να υπήρχε αυτή η νομοθεσία. Έχει αρρύθμιση αποικιοκρατική, κεφάλαιο 270 λέγεται, και έχει να κάνει κυρίως με τη διαχείριση των εκρηκτικών υλών που έχουν να κάνουν με τα λατομεία και τις μεταλλεία. Τόσο καλά, δηλαδή ανήκουν δηλαδή στα μεταλλεία, στην υπηρεσία, ναι, μεταλλείων, έτσι. Μάλιστα. Η υπηρεσία μεταλλείων λοιπόν, μια κυβερνητική υπηρεσία η οποία έχει περιορισμένες δυνατότητες και συγκεκριμένο σκοπό να ελέγχει τη λειτουργία των μεταλλείων και των λατομείων στη χώρα μας. Και αντιλαμβάνεσαι, έχει και ωράριο κυβερνητικό. Έτσι. Καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια έναν, μπορώ να το πω, και κοινωνικό φαινόμενο, αγαπητέ φίλε, της έξαρσης της χρήσης αυτών των εκρηκτικών υλών χαμηλής ισχύως, που είναι τα πυροτεχνήματα. Ναι. Και έχει πραγματικά παρουσιαστεί ένα φαινόμενο τα τελευταία χρόνια, πολύ ανησυχτικό, με την ανάπτυξη και νέων προϊόντων, τα οποία δεν απαιτούν ιδιαίτερη τεχνική γνώση για να τα χρησιμοποιήσεις. Ιδιαίτερα όταν γίνεται αυτή η χρήση με λαθασμένο τρόπο, ναι, να έχει μαζική πλέον χρήση αυτών των υλικών. Έχει ξεφύγει πλέον από τα όρια να αναλαμβάνουν την εκτόξευση αυτών των πυρομαχικών, αυτών των εκρηκτικών, ειδικές και περί τούτου ειδικές, ας πούμε, εκπαιδευμένες επιχειρήσεις, και μπορεί να το κάνει και ο κάθε ιδιώτης. Είναι πλέον λιανικό, είναι προϊόν λιανικής χρήσης τα πυρομαχικά. Και γίνει και της μόδας πάρα πολύ αυτή η ιστορία, έτσι. Και είναι και της μόδας. Ναι. Είναι και της μόδας. Δεν γίνεται δηλαδή τώρα να παντρευτείς χωρίς πυροτεχνήματα. Μα ή να βαφτίσει το παιδάκι σου χωρίς πυροτεχνήματα, δεν γίνεται. Να βαφτίσω, αγαπητέ φίλε, εδώ θα γίνει πάρτι γιατί θα πάει στο στρατό, ναι, πυροτεχνήματα. Γιόρταζε ο κουμπάρος προχθές, ο κουμπάρος γιόρταζε δίπλα και τα μόλις όλα. Θα γίνει πάρτι επειδή βγήκε για το στρατό, έτσι, πάλι πυροτεχνήματα. Έτσι. Γενέθλια. Θα γίνει πάρτι επειδή μπήκε στο πανεπιστήμιο, πυροτεχνήματα. Θα γίνει πάρτι επειδή βγήκε από το πανεπιστήμιο, έτσι, πάλι πολύ πυροτεχνήματα. Έτσι ακριβώς. Της μόδας. Απλά ξέρεις, εκεί, ακόμα και εκεί καταλαβαίνεις το μέγεθος του πλούτου της κάθε οικογένειας. Στα φτωχά στρώματα μολάνε 2-3. Στα μεγάλα γλέντια και πανηγύρια και γάμους, κάνει 50. Είναι και εκεί μια διαβάθμιση. Γι' αυτό είπα, αγαπητέ φίλε, ότι είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Ναι. Και έχει να κάνει και με τον μιμητισμό και με τον υπερκαταναλωτισμό που χαρακτηρίζει κάποια στρώματα της κυπριακής κοινωνίας. Είναι και κοινωνικό φαινόμενο, αλλά πέρα από την κοινωνική ανάλυση, υπάρχουν και συγκεκριμένα θέματα τα οποία πρέπει να δει επιτέλους η πολιτεία. Έχουν να κάνουν με την ασφάλεια. Η χρήση εκρηκτικών υλών από ενεργήκευτα άτομα περιέχει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια αυτών που τα χρησιμοποιούν. Έχει να κάνει με την οχληρία του γενικού κοινού. Υπάρχει ειδικών κοινών όπως τα αυτιστικά άτομα, τα οποία τρελαίνονται από αυτά τα πυροτεχνήματα. Τα κατοικίδια ζώα. Οι σκύλοι ιδίως που έχουν κροτοφοβία. Κροτοφοβία έχουν και άνθρωποι. Οι σκύλοι έχουν, οι περισσότεροι σκύλοι, κροτοφοβία. Οπότε δημιουργείται φοβερή αναστάτωση σε ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων και σχεδόν σε όλα τα κατοικίδια ζώα. Και βεβαίως υπάρχει το γενικότερο θέμα της οχληρίας, γιατί
όταν αυτά τα πυροτεχνήματα αρχίζουν και σκάζουν δίπλα από το σπίτι σου η ώρα 12 τα μεσάνυχτα και η ώρα 1 τα μεσάνυχτα, νομίζω ότι είναι σοβαρή η ενόχληση για τον κάθε πολίτη. Γιώργο Περδίκη, να ρωτήσω κάτι. Για την πάταξη αυτή τη οχληρία, την αποκατάσταση, αν θέλει, τη ευνομία εκεί, ποιο είναι η αστυνομία υπεύθυνη? Αντρέα μου, πριν απαντήσω σε αυτό, να πω και κάτι άλλο που μου το ζητά επίμονα κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ιδιαίτερο θέμα. Ακόμα και στις περιπτώσεις που είναι νόμιμη η χρήση των πυροτεχνημάτων, όταν πρόκειται για περιοχές που είναι κοντά σε ξενοδοχεία, όπως εσείς τη Λεμεσό, στην παραλία εκεί, στην περιοχή του Αγίου Τίχωνα και στον πύργο, αυτή η νόμιμη χρήση των πυροτεχνημάτων πολλές νύχτες στη συνέχεια δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή, ακόμα και στη νόμιμη χρήση θα πρέπει να υπάρξει ένα τύπου πλαφόν, ένα τύπου περιορισμό. Δηλαδή, δεν μπορεί κάθε βράδυ μια περιοχή να επειδή έχει γάμου στα ξενοδοχεία, με την νόμιμη χρήση των πυροτεχνημάτων να ξεσηκώνεται και να ταλαιπωρείται μια ολόκληρη περιοχή. Το μεγάλο πρόβλημα, όπως είπαμε και πριν, είναι η παράνομη χρήση. Δηλαδή, υπολογίζεται ότι γύρω στο 90% η χρήση είναι παράνομη. Ναι. Και χαρακτηριστικά είχαν εντοπίσει, δηλαδή η υπηρεσία λατομείων δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τις άδειες που εκδίδει για κάθε δεκαήμερο. Μάλιστα. Για αυτό το τριήμερο, για παράδειγμα, που έληξε χτες, αγαπητέ φίλε, στη Λευκοσία δεν εμφανίζεται καμία έκθεση, καμία άδεια για εκτόξευση πυροτεχνημάτων. Καμία, απολύτως. Δηλαδή υπάρχουν όλες και όλες 8 άδειες για ολόκληρη την Κύπρο και αυτές αφορούν Πάφο, Λεμεσόν και μία στη Λάρνακα. Η Λευκοσία, τουλάχιστον από τις μαρτυρίες που είχα. Είχε πάντως, χθες είχε. Είχε πάρα πολλά. Κάποιος φίλος από την περιοχή και στον Αρχάγγελο μου είπε ότι είχα τουλάχιστον 3 περιπτώσεις Σάββατο βράδυ. Ναι. Εγώ ίδιος έγινα μάρτυρας χρήσης πυροτεχνημάτων Σάββατο η ώρα 1 τα μεσάνυχτα σε κάποια περιοχή εδώ στην Δασούπολη. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούν να εντοπιστούν εύκολα και γρήγορα. Δηλαδή να μπορέσει η αστυνομία να παρέμβει, και η αστυνομία δεν είναι και η αρμόδια αρχή. Η αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση και τον έλεγχο της χρήσης των πυροτεχνημάτων και της επιβολής ποινών μέσα από τη διαδικασία του δικαστηρίου, μάλιστα, όχι την εξώδικη, δεν υπάρχει εξώδικο σε αυτήν την υπόθεση. Είναι το τμήμα υπηρεσία μεταλλείων. Καλά, αφού η υπηρεσία μεταλλείων μέχρι το μεσημέρι δουλεύει. Ναι, και αυτό εντοπίστηκε. Τα πυροτεχνήματα πέφτουν το βράδυ συνήθως. Ναι. Εντοπίστηκε αυτή η αδυναμία από το 2015. Το 2019 έχω εντοπίσει από μια έρευνα στο διαδίκτυο ότι έγινε μια συνάντηση μεταξύ του κυρίου Καδί και του κυρίου Σαββίδη, τότε υπουργού δικαιοσύνης. Είχαν εξαγγείλει ότι σε λίγους μήνες θα έφερναν στη Βουλή ένα καινούριο νομοθετικό πλαίσιο για αρμοδιότητες πλέον που θα πήγαιναν στα χέρια της αστυνομίας για τον έλεγχο της χρήσης αυτών των πυρομαχικών μικρής έντασης, μικρής δυναμικότητας ασθενών πυρομαχικών, όπως τα πυροτεχνήματα. Ναι. Όμως φαίνεται ότι αυτή η νομοθεσία δεν έφτασε ποτέ στη Βουλή. Πέρσι όντως είχε φτάσει μια νομοθεσία, ένας κανονισμός για αύξηση των ποινών. Εκεί είχα προσπαθήσει να εντάξω και στοιχεία που θα υποχρέωναν την αστυνομία να παρεμβαίνει σε τέτοιου είδους περιστατικά. Αλλά δυστυχώς δεν έγινε κατορθωτόν. Η πλειοψηφία της Βουλής δεν συμφώνησε σε αυτήν την πρωτοβουλία. Με την υπόσχεση, τη ρητή διαβεβαίωση ενώπιον της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, τότε το 20, ότι πολύ σύντομα θα ερχόταν στη Βουλή ένα νέο νομοσχέδιο το οποίο θα διευθετούσε αυτό το ζήτημα με τα πυροτεχνήματα. Και περιμένουμε ακόμα. Νομοθετικών επίπεδων, αγαπητέ φίλε. Ακόμα περιμένουμε όμως, έτσι. Ναι. Και να ξέρουμε πάντα στην Κύπρο, άλλο είναι η νομοθεσία. Δηλαδή, ένας ολόκληρος αγώνας είναι να φτάσει σε μια σωστή νομοθεσία. Και άλλος τόσος αγώνας, ξέρεις πολύ καλά, φίλε μου, από την δημοσιογραφική σου εμπειρία, είναι να, αυτή η νομοθεσία να εφαρμοστεί. Να εφαρμοστεί. Λοιπόν, αγαπητέ μου Γιώργο Περδίκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις συμβουλές σου και χαίρομαι ιδιαίτερα όταν τα λέμε. Και καλή εβδομάδα να έχεις. Να σε πάντα καλά. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, τώρα.